ο Πολυχρόνης Κουτσάκης, συγγραφέας με τις εκδόσεις Πατάκη, με το βιβλίο του «Κάτι σαν αγάπη». Πολυχρόνη, σε καλησπέριζω στον πολίτη 107.6 και 97.6. Συνδεόμαστε με την Αυστραλία, σωστά? Σωστά. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα από το Πέρθ της Αυστραλίας. Η πρώτη μου ερώτηση είναι πόσο δύσκολο είναι ένας Έλληνας συγγραφέας, ο οποίος υποθέτω ότι μένεις μόνιμα στην Αυστραλία, σωστά? Από το 2016, ναι. Ήμουν τα προηγούμενα χρόνια ζούσα στην Ελλάδα και πιο παλιά είχα ζήσει και 3 χρόνια στον Καναδά, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου το έχω ζήσει στην Ελλάδα. Πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο είναι η ερώτηση να προωθήσεις τα βιβλία σου στον ελληνικό κοινό με τόση μεγάλη απόσταση? Κοίτα, επειδή ας πούμε το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής μου το έχω ζήσει στην Ελλάδα, όπως είπα νωρίτερα, η προώθηση των βιβλίων ουσιαστικά συνεχίστηκε, επειδή τα πράγματα είχαν πάει ήδη πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, με τα βιβλία μου, μέχρι το 2016 που έφυγα από την Ελλάδα. Οπότε ουσιαστικά, και επειδή έχω αυτή την πολύ δυνατή σχέση εδώ και πολλά χρόνια, σχεδόν 15 χρόνια με τις εκδόσεις Πατάκη, η συνεργασία, μας είναι εξαιρετική, δεν υπήρχε πρόβλημα στην προώθηση των βιβλίων μου, γιατί ας πούμε ότι υπήρχε αρκετός κόσμος που ήδη τα αγόραζε, άρα απλά συνέχισα να γράφω και συνέχισε το πράγμα να πηγαίνει καλά. Η δυσκολία η μεγάλη βέβαια είναι το να καταφέρει κανείς να κάνει το άνοιγμα στην αγγλόφωνη αγορά, που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ ήμουν πολύ τυχερός και 2 βιβλία μου, τα 2 πρώτα βιβλία της σειράς του Στράτου Γαζί, το Αθηναϊκό Μπλουζ και το Baby Blue, εκδόθηκαν σε Αγγλία, Αμερική και Αυστραλία. Αλλά αυτό γενικά είναι κάτι πολύ δύσκολο, και το να συνεχίσει να μεταφράζονται τα βιβλία σου και να βγαίνουν από εκδότες σοβαρούς στο εξωτερικό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η αγγλόφωνη αγορά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να αρχίσουμε με το ταξίδι με τον detective, ο οποίος πρωταγωνιστεί στο συγκεκριμένο το βιβλίο, ο Δάντης, ο Γιώργος ο Δάντης, ο χαρακτήρας των βιβλίων των τελευταίων. Εκδόθηκε μια τριλογία στην αρχή, η οποία βραβεύτηκε με το κρατικό βραβείο στην Ελλάδα. Είναι η τριλογία της Κρήτης, και ξέρω ότι είσαι γεννημένος στην Κρήτη, σωστά, στα Χανιά? Σωστά, στα Χανιά. Και ήταν και λογική επιλογή της τοποθεσίας για τα μυθιστορήματα αυτά. Ναι, κοίτα, τα Χανιά έχουν πρωταγωνιστήσει με διάφορους τρόπους σε διάφορα βιβλία μου, και στην τριλογία της Κρήτης, και τώρα συνεχίζεται με το 4ο βιβλίο του Γιώργου Δάντη, το «Κάτι σαν αγάπη». Η τριλογία της Κρήτης ήταν το «Καιρός για ήρωες», «Μια ανάσα μόνο» και «Δεν είσαι εδώ». Και το «Κάτι σαν αγάπη» είναι το 4ο βιβλίο με τον ημέηρο τον Δάντη. Επίσης και σε άλλα μυθιστορήματα, όπως το «Ομορφότερο τέλος στον κόσμο», και ένα ιστορικό μυθιστόρημα που έχω γράψει που λεγόταν «Όταν ήταν ευτυχισμένος» και αφορά τη ζωή του Ελευθέριου Βενιζέλου. Τα Χανιά, είτε στο παρόν είτε στο παρελθόν, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε πολλά από τα βιβλία μου, όχι σε όλα, αλλά σε πολλά, γιατί είναι ο τόπος μου, τον αγαπώ πολύ, είναι ένα μέρος που το έχω ζήσει έντονα, και έτσι με ενδιαφέρει πολύ να δείχνω και τις σκοτεινές του πλευρές. Το «Κάτι σαν αγάπη», σαν τίτλος τουλάχιστον, παραπέμπει σε κάτι πιο ρομαντικό, αλλά το βιβλίο είναι αστυνομικό μυθιστόρημα. Γιατί η επιλογή αυτή του τίτλου? Κοίτα, αυτό είναι λίγο... Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω χωρίς να κάνω spoiler, γιατί, χωρίς spoiler, γιατί κάποιοι το καταλαβαίνει κανείς προς το τέλος του βιβλίου. Συμβαίνουν διάφορα ακραία πράγματα μέσα στο βιβλίο, το οποίο μάλιστα περιστρέφεται γύρω από τον κόσμο του τένις. Η πρωταγωνίστρια είναι μια 17χρονη ταινίστρια φαινόμενο που όλα δείχνουν ότι έχει τα φόντα να γίνει νούμερο 1 στον κόσμο, και έχει και τα χρήματα από πίσω από τον πατέρα της που την υποστηρίζει, αλλά αρχίζει να δέχεται απειλές για δολοφονία, οπότε μπαίνει στην ιστορία ο ιδιωτικός detective, ο Γιώργος Δάντης, ο οποίος προσπαθεί να τη βοηθήσει παρά την αμοιβαία τους αντιπάθεια από την αρχή που γνωρίζονται. Ουσιαστικά υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, αρκετοί χαρακτήρες μέσα στο βιβλίο, οι οποίοι ψάχνουν αυτό το οποίο λέει ο τίτλος. Δηλαδή να βρουν κάτι σαν αγάπη. Ουσιαστικά να βρουν την αγάπη, αλλά στην πραγματικότητα καταλήγουν να βρουν κάτι σαν αγάπη, και ακόμα και από αυτό προσπαθούν να κρατηθούν με νύχια και με δόντια. Γι' αυτό είναι και ο τίτλος του βιβλίου αυτό. Σε ακούω και προσπαθείς εσύ με νύχια και με δόντια να μην πεις κάτι το οποίο... να μην αποκαλύψω κάτι, έτσι ακριβώς. Η ερώτηση η επόμενη δεν έχει σχέση με το βιβλίο αυτό το συγκεκριμένο. Θέλω να μου πεις πόσο καιρό μπορεί να μείνει μία ιδέα δική σου για βιβλίο στο σιρτάρι μέχρι να υλοποιηθεί σε βιβλίο. Γιατί κάπου διάβασα ότι μπορεί μία ιδέα δική σου, και υπήρξε αυτή την περίπτωση, να μείνει για χρόνια. Stand by. Βλέπω είσαι πολύ διαβασμένος. Πάντα είμαι. Υπάρχει μία... Και μπράβο, γιατί ξέρεις, δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένο αυτό όταν γίνονται συνεδρίες. Σε ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο βιβλίο μου λοιπόν, το οποίο είναι και από τα πολύ αγαπημένα μου βιβλία. Υπάρχει ένα ψέμα που ρωτάνε τους συγγραφείς ποιο είναι το βιβλίο σου που προτιμάς και λένε όλα τα βιβλία είναι ακριβώς το ίδιο για μένα, είναι παιδιά μου. Αλλά στην πραγματικότητα όλοι έχουν κάποια βιβλία που λίγο τα ξεχωρίζουν. Ένα λοιπόν τα βιβλία τα δικά μου, το οποίο το ξεχωρίζω πολύ, το ομορφότερο τέλος στον κόσμο, μου πήρε 14 χρόνια για να το τελειώσω. Και ο λόγος που συνέβη αυτό είναι ότι είχα μια ιδέα που όταν την πρωτοείχα μου φάνηκε καταπληκτική, αλλά μετά ήταν τόσο περίπλοκο. Τόσο περίπλοκη η πλοκή στην οποία αυτή δημιουργούσε, που δεν μπορούσα ούτε ο ίδιος εγώ να την ξεμπλέξω. Δεν μου ερχόντουσαν οι επιπλέον ιδέες που χρειαζόμουν για να καταλάβω πώς αυτό το κουβάρι, ας πούμε, θα μπορέσει να ξετυλιχθεί. Ναι, ακριβώς. Και έτσι, ξέρεις, εγώ γράφω και χειρόγραφα το μεταξύ, είμαι λίγο δεινόσαυρος, οπότε έγραφα, έσκιζα. Και κάποια στιγμή πλέον άρχισα να τα παρατάω. Δηλαδή δεν γίνεται, θα γράψω μια άλλη ιδέα. Και όντως γράφτηκαν πάρα πολλά βιβλία μέσα σε αυτά τα 14 χρόνια. Αλλά αυτό το βιβλίο όσες φορές το ξεκινούσα και περνούσε καιρός που το δούλευα, κατέληγαν τα χειρόγραφα στο καλάθι των αχρήστων. Μέχρι που κάποια στιγμή, μετά από 13 χρόνια, μου ήρθε η ιδέα που ξετύλιξε το κουβάρι που δεν μπορούσα εξ αρχής να ξετυλίξω. Και μετά από 14 χρόνια λοιπόν τελικά κατάφερα και το έγραψα και ευτυχώς το βιβλίο πήγε πολύ καλά, οπότε χάρηκα πολύ. Πολύ ωραία. Βλέπω στο τουλάχιστον ελληνικό εμπόριο βιβλίων το αστυνομικό μυθιστόρημα ανθίζει. Και μάλιστα και το φαινόμενο αυτό που βλέπω και στα βιβλία τα δικά σου, ότι στηρίζει ο συγγραφέας τις ιστορίες σε ένα συγκεκριμένο επιθεωρητή, έναν detective, ο οποίος πρωταγωνιστεί και στη συνέχεια των βιβλίων σε ξεχωριστές υποθέσεις. Θέλω να μου πεις από πλευράς δική σου, αν όχι Έλληνες συγγραφείς, ξένους συγγραφείς, ποιους διαβάζεις? Ναι, πριν σου το πω αυτό, να σημειώσω απλώς ότι στη δική μου την περίπτωση υπάρχουν πρακτικά δύο σειρές βιβλίων. Η μία είναι με τον Γιώργο Δάντη, αυτή που συζητάμε σήμερα, και η άλλη όμως είναι με το Στράτο Γαζί, αυτά τα βιβλία που βγήκαν και στο εξωτερικό, που το αντέστρεψα και ο ήρωας είναι ένας επαγγελματίας δολοφόνος. Μάλιστα. Άρα δεν είναι ένας ηθικός επαγγελματίας δολοφόνος, ο οποίος ουσιαστικά αναλαμβάνει να σκοτώσει κόσμο, αλλά μόνο αφού πρώτα πιστεί ότι οι στόχοι του αξίζουν να πεθάνουν. Οπότε λοιπόν... Να επιστρέψω στην ερώτησή σου, η οποία είναι ποιους διαβάζω. Ο πιο αγαπημένος μου συγγραφέας, πέρα από το κλασικό αμερικάνικο νουάρ που το αγαπώ πάρα πολύ, το διτεκτιβικό μυθιστόρημα και νουάρ που το αγαπώ πολύ, ξεκινώντας από τον Dashiell Hammett, συνεχίζοντας κυρίως με τον Raymond Chandler και μετά Ross MacDonald. Ο διάδοχος όλων αυτών ήταν Robert B. Parker, που για κάποιο λόγο δεν έχει μεταφραστεί στην Ελλάδα. Έγραψε 40 βιβλία με ήρωα τον Spencer, το διάσημο detective, τον ήρωά του, τα οποία τα λατρεύω. Από πιο σύγχρονους συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας λατρεύω τον Robert Crais και τον Dennis Lehane. Όχι, απλώς θέλω να σου πω ότι φυσικά διαβάζω και πολλά πράγματα τα οποία είναι εκτός αστυνομικής λογοτεχνίας. Εννοείται, ναι. Αλλά επειδή με ρώτησες για αστυνομική λογοτεχνία, Πάρκερ, Λιχέιν και Κρέις είναι οι αγαπημένοι. Να στείλουμε request του Γιώργου στον Πατάκη για το συγκεκριμένο συγγραφέα να αρχίσει δουλειά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή ήταν ο Πολυχρόνης Κουτσάκης. Το βιβλίο του «Κάτι σαν αγάπη» έχει κυκλοφορήσει ήδη με τις εκδόσεις Πατάκη και στα βιβλιοπωλεία μας. Είναι αστυνομικό μυθιστόρημα. Ο Πολυχρόνης από την Αυστραλία ήταν στον Πολίτη 107.6 και 97.6. Αρκετά αργά, μπορώ να πω, περασμένες 10 τώρα στην Αυστραλία. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου που αφιέρωσες. Να είσαι πάντα καλά. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Χαίρετο, για χαρά.